Καλησπέρα σας, είμαστε εδώ μαζί παρέα για ένα ακόμη βράδυ Δευτέρας, Δευτέρα 24 Απριλίου σήμερα. Χρόνια πολλά καταρχάς, Χριστός Ανέστη, τα ξαναλέμε μετά την διακοπή για το Πάσχα. Ελπίζω να περάσατε όλοι καλά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σιγά σιγά τώρα που ανοίγει και ο καιρός, πλησιάζουμε προς το τελευταίο μήνα της άνοιξης και προς το καλοκαίρι και είμαστε εδώ για να μιλήσουμε ξανά για την αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια, καθώς είχαμε να τα πούμε, όπως αναφέραμε και στο ξεκίνημα, 2 εβδομάδες. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τα πιο πρόσφατα. Πλησιάζουμε και εμείς προς το καλοκαίρι, πλησιάζουν και τα πρωταθλήματα και η αγωνιστική δράση γενικότερα στην τελική τους ευθεία. Έχουμε να πούμε, να μιλήσουμε για τα play-off που επέστρεψαν και αυτά στην δράση, Super League. Έχουμε πλέον υπόθεση για 2 το πρωτάθλημα Ελλάδος, αλλά το ενδιαφέρον παραμένει σε όλες τις θέσεις γιατί υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και τα πρωταθλήματα τα κορυφαία στην Ευρώπη εξελίσσονται με μεγάλη αγωνία στα περισσότερα μέτωπα. Είχαμε μέσα σε αυτό το διάστημα που δεν τα είπαμε και διεξαγωγή ευρωπαϊκών προημιτελικών, Champions League Europa και Conference. Γνωρίζουμε και τα ζευγάρια των ημιτελικών, τα οποία βέβαια θα μας απασχολήσουν από τον επόμενο μήνα, εκεί στις αρχές του Μαΐου. Υπάρχουν play-off Ευρωλίγκα σε αυτή την εβδομάδα, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει στη μάχη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Είναι σε εξέλιξη τα play-off στο βόλεϊ και σε άντρες και σε γυναίκες, play-off πρωταθλήματος και στο μπάσκετ. Γεμάτο πρόγραμμα, πολλά πράγματα να συζητήσουμε εδώ την επόμενη ώρα, παρέα πάντα στο ραδιόφωνο του NSTV. Με την διεξαγωγή λοιπόν της 5ης αγωνιστικής των play-offs της Super League, τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, η οποία μας έκανε σοφότερους το εξής πράγμα. Από εκεί που όταν ξεκίνησαν λοιπόν τα play-off γνωρίζαμε πως πάμε για μια πολύ μεγάλη μάχη μεταξύ 4 στο πρωτάθλημα για το ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο. Πλέον στον δεύτερο γύρο των play-offs, στην τελική ευθεία, όπως όλα δείχνουν και με τη βαθμολογία που έχει διαμορφωθεί, πάμε σε μια μάχη των 2 μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, που είναι οι ομάδες μέχρι στιγμής που έχουν δείξει χαρακτήρα, που έχουν δείξει ατσάλινες πραγματικά στα δύσκολα, στα μεγάλα ντέρμπι, εκεί που η μπάλα πραγματικά έκαιγε. Πήρανε 2 τεράστιες σημασίας διπλά στη χθεσινή αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός βγήκε νικητής στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην Θεσσαλονίκη, με γκολ μάλιστα στο 91 από πέναλτι του Φώτη Ιωαννίδη. Η ΑΕΚ θριάμβευσε στο Καραϊσκάκι με 1-3, απαντώντας και στην αντίστοιχη νίκη του Ολυμπιακού στην ειδική της έδρα στην κανονική διάρκεια, τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας. Η ΑΕΚ, η οποία λίγες μέρες πριν είχε χάσει με 2-1 στο Καραϊσκάκι για το κύπελλο, αλλά ήταν μια γλυκιά ήττα γιατί σε συνδυασμό με το 3-0 της Οπαπαρίνα την βοήθησε να περάσει στον τελικό του κυπέλλου που θα συναντήσει τον ΠΑΟΚ. Οι 2 αυτές νίκες, τα 2 αυτά πολύ μεγάλα διπλά λοιπόν για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, τους έχουν φέρει
πλέον, έχουν φέρει αυτές τις δύο ομάδες πλέον στους 72 βαθμούς, ισόβαθμες. Έχουν αποσπαστεί στο συν 9 αμφότερες από τον Ολυμπιακό, ο οποίος νομίζω ότι ουσιαστικά και χθες μετά το τελευταίο αποτέλεσμα βγήκε εκτός μάχης του τίτλου. Ήταν έτσι κι αλλιώς πολύ δύσκολο να το διεκδικήσει από την ήττα του στη Λεωφόρο κιόλας πριν από το Πάσχα, τελευταία αγωνιστική πριν τη χθεσινή που παίξαμε. Στο συν 12 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κι αυτός εδώ και λίγες μέρες έχει τεθεί εκτός μάχης. 72 βαθμοί λοιπόν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, 63 ο Ολυμπιακός, 60 ο ΠΑΟΚ, 44 ο Άρης που είναι στην πέμπτη θέση, που για τον Άρη είναι ο μεγάλος στόχος, 40 ο Βόλος που θα παλέψει και αυτό στο δεύτερο γύρο των play-off για την κατάληψη της πέμπτης θέσης που δίνει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Καταρχάς να πούμε πως ο Άρης πήρε πολύ σημαντική νίκη στο Πανθεσσαλικό, νίκησε με 3-0 τον Βόλο με γκολ του Νταρίντα. Ένα γκολ του Νταρίντα και δύο γκολ του Αμπουμπακάρ Καμαρά, το δεύτερο με πέναλτι. Πολύ σημαντική νίκη γιατί αποσπάστηκε, όπως είπαμε και πριν, 4 βαθμούς πλέον από τον βασικό του ανταγωνιστή για την πέμπτη θέση, τον Βόλο. Και μπορεί να ταινίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον όσον αφορά το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αυτό που βγάζει στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Και από εκεί και πέρα είχαμε τα δύο πολύ μεγάλα διπλά για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Παναθηναϊκός, ο οποίος. Έχουμε ξαναπεί πως ήταν η ομάδα που εντυπωσίασε στην κανονική διάρκεια, μαζί με την ΑΕΚ βέβαια, τερμάτισε πρώτο στην κανονική διάρκεια, πολύ σημαντικό επίτευγμα. Έδειχνε από το Γενάρη και μετά κάπως να χάνει έδαφος, να μένει από βενζίνη, όμως νομίζω ότι την πιο κρίσιμη στιγμή έχει δηλώσει παρόν και προέρχεται ο Παναθηναϊκός από 3 πάρα πολύ μεγάλα αποτελέσματα, αν τελικά κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο, το πρώτο του πρωτάθλημα μετά από 13 χρόνια. Νομίζω ότι θα χρωστάει πολύ μεγάλο ποσοστό σε αυτά τα αποτελέσματα που έχει πάρει σε αυτές τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Έχει καταρχάς βγει νικητής από το μάτς με τον Άρη Θεσσαλονίκη, νίκησε στο ντέρμπι αιωνίων με 2-0 τον Ολυμπιακό την Κυριακή των Βαΐων και τώρα νίκησε 1-2 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Μπερνάρντ, ο Βραζιλιάνος, άνοιξε το σκορ με πάρα πολύ ωραίο σούτ στο 38. Παρότι ισοφαρίστηκε ο Παναθηναϊκός από τον Ντάγκλας Αουγκούστο, βρήκε τον τρόπο με ένα πέναλτι που κέρδισε ο Ιωαννίδης προς το τέλος, το 86-87, και εκτελέστηκε στο 91ο λεπτό. Πολύ ωραία εκτέλεση, αποφασιστική. Παρότι νιώθω ότι ακούμπησε την μπάλα λίγο ο goalkeeper του ΠΑΟΚ, να βγει νικητής από την Τούμπα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιωαννίδης έχει αναδειχθεί πολλές φορές σε μεγάλο πρωταγωνιστή του Παναθηναϊκού τη φετινή χρονιά. Εάν κατακτήσει τον τίτλο, ο Παναθηναϊκός θα είναι ένα από τα πρόσωπα της φετινής σεζόν. Γιατί δεν είναι μόνο το γκολ που έβαλε χθες με τον ΠΑΟΚ στο φινάλε. Ο Ιωαννίδης είναι, θυμίζω, που είχε κερδίσει το πέναλτι στο τέλος του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό στην κανονική διάρκεια στη Λεωφόρο, σε μια ανυποπτή φάση που πήρε το πέναλτι σε εκείνη τη φάση με τον Άβυλα. Ο Ιωαννίδης έχει λυτρώσει τον Παναθηναϊκό και με τον Όφη στο 1-1 που είχε φέρει στη Λεωφόρο. Έχει δώσει λύση και στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Έχει δώσει λύση και στη Λεωφόρο με τον Ατρόμητο. Γενικά συνηθίζει να μπαίνει ως αλλαγή και να χτυπάει στα τελευταία λεπτά των αγώνων. Πολλοί θυμήθηκαν εκείνο το φοβερό κρεσέντο του Εμάνουελ Ολιζαντέμπε, είναι η αλήθεια, τη σεζόν 2003-2004, στο ένα από τα δύο πρωταθλήματα που είχε κατακτήσει ο Παναθηναϊκός την τελευταία 20ετία. Όταν είχε σκοράρει ο Ολιζαντέμπε στο φινάλε των αγώνων σε Τούμπα, σε Κορυδαλό, σε Τούμπα με ΠΑΟΚ, σε Κορυδαλό με Προοδευτική και σε Πύργο με Πανηλιακό, τρία πολύ κρίσιμα εκτός έδρας παιχνίδια στο φινάλε του πρωταθλήματος, ξαναλέω, σεζόν 2003-2004, που έδωσαν διπλά στον Παναθηναϊκό και μάλιστα στα τελευταία λεπτά των αγώνων και τον οδήγησαν τελικά στο να κόψει πρώτος το νήμα μπροστά από τον Ολυμπιακό και να κατακτήσει το πρωτάθλημα τότε για να βάλει τέλος στην επταετή κυριαρχία του Ολυμπιακού εκείνη την περίοδο. Κάτι παρόμοιο είπα να κάνει και ο Ιωαννίδης, βέβαια δεν είναι δουλειά μόνο ενός παίχτη, η φετινή πορεία του Παναθηναϊκού. Τα έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Είναι μια ομάδα η οποία κράτησε τον ίδιο προπονητή, την ίδια συνταγή. Ένας προπονητής, ο Βανιωβάνοβιτς, που έχει κάνει φοβερή δουλειά και αναγνωρίζει τη δουλειά του από όλους. Έχει φτιάξει μια ομάδα πραγματικά η οποία δεν είχε, έκανε κάποιες ακριβές μεταγραφές. Δεν την περίμεναν πολύ, είναι η αλήθεια, μέχρι αυτό το χρονικό σημείο της σεζόν να είναι μέσα στην κούρσα του τίτλου. Όχι απλά είναι μέσα στην κούρσα του τίτλου, πάει να το κατακτήσει κιόλας, έχοντας πλέον μόνο αντίπαλο την ΑΕΚ.
Έχει δείξει αυτό που λέω, ερχόμαστε πάλι σε αυτό, έχει δείξει χαρακτήρα, ατσάλινο χαρακτήρα θα λέγαμε, στα δύσκολα. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε πως είναι πρώτος στην ισοβαθμία με την ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες έχουν μέχρι στιγμής παίξει τρεις φορές. Το ένα ήταν το 0-0 για τα play-off, στην πρεμιέρα των play-off. Και από εκεί και πέρα έχει ο Παναθηναϊκός μια νίκη με 2-1 και η ΑΕΚ μια νίκη με 1-0. Είναι 2-2 τα μεταξύ τους τέρματα. Έχουν τα ίδια έχουν ισοβαθμία στα μεταξύ τους αποτελέσματα, μια ισοπαλία και από μια νίκη. Όμως ο Παναθηναϊκός παραμένει πρώτος, γιατί το επόμενο κριτήριο ισοβαθμίας είναι το ποιος τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική διάρκεια. Επειδή έχει τερματίσει ο Παναθηναϊκός ψηλότερα στην κανονική διάρκεια, πρώτος δηλαδή, μέχρι στιγμής έχει την ισοβαθμία με την ΑΕΚ. Αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα αυτή η κούρσα για τον τίτλο. Θα πάμε να τα δούμε σε συνέχεια. Να πούμε λίγο και για το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Τεράστια νίκη φυσικά και για την ΑΕΚ. Μία ακόμη σε αυτό στη δική της πορεία προς τον τίτλο. Και για την ΑΕΚ τα έχουμε πει πολλές φορές. Εξαιρετική δουλειά ο Αλμέιδα. Πιθανότατα η ΑΕΚ είναι η ομάδα που παίζει την καλύτερη μπάλα τη φετινή σεζόν στην Super League. Μια νίκη απόλυτα δίκαιη για τους κυτρινόμαυρους που πραγματικά κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο και θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο το σκορ απέναντι σε έναν ξανά προβληματικό Ολυμπιακό που δεν δείχνει κάποια ενθαρρυντικά σημάδια. Η αλήθεια είναι από την νίκη του κόντρα στον ΠΑΟΚ στην τρίτη αγωνιστική play-off και μετά πάρα πολύ άσχημη εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό στο Λεωφόρο σε ένα παιχνίδι φουλ αποφασιστικό για τον τίτλο. Κατώτερος των περιστάσεων και με την ΑΕΚ στη ρεβάνση του Κυπέλου, παρότι νίκησε μια νίκη χωρίς αντίκρισμα. Κατώτερος των περιστάσεων κυρίως στο πρώτο ημίχρονο και στο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Ξανά ο Αλμέιδα μας παρουσίασε μια ομάδα με πολλά τρεξίματα, με εξαιρετική φυσική κατάσταση, αν αναλογιστούμε και στο ότι είμαστε στα τέλη Απρίλη, αν αναλογιστούμε το σημείο της σεζόν στο οποίο βρισκόμαστε. Μια ομάδα η οποία έχει εξαιρετική κυκλοφορία μπάλας, που γνωρίζει, έχει υιοθετήσει το σύστημα αυτό που παίζει ο Αλμέιδα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι θέλει μέσα στο γήπεδο, με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Μην τα ξαναλέμε, τα έχουμε πολλές φορές. Πραγματικά, πολλές φορές η φετινή ΑΕΚ είναι χάρμα ιδέστε αυτό που έχει φτιάξει ο Ματίας Αλμέιδα. Η ΑΕΚ έχει βρει επιτέλους μετά από χρόνια ταλαιπωρίας έναν προπονητή που της έχει δώσει μια συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα. Και σε συνδυασμό με την επιστροφή της στην ιστορική της έδρα στην νεότευτη πλέον Νέα Φιλαδέλφεια, ο Παπαρίνα, πάει να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να δώσει ένα πανηγυρικό τόνο σε αυτή την έτσι κι αλλιώς ιστορική σεζόν. Θα δούμε τι θα γίνει με τη μάχη του τίτλου. Ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μια ομάδα που έχει περάσει αυτά που έχει περάσει ο Ολυμπιακός φέτος με το σχεδιασμό, τον λάθος που έγινε από την αρχή της σεζόν, με τόσους παίχτες που έχουν χρησιμοποιηθεί. Καραβιές παιχτών πηγαίνουν, έρχονται. Παίχτες που ήρθαν για λόγους εντυπωσιασμού και δεν έπιασαν, όπως ο Μαρσέλο και ο Χάμες Ροντρίγκες στο δεύτερο μισό της σεζόν. Γι' αυτό και αποχώρησε έτσι κι αλλιώς ο Κολομβιανός πριν λήξει καν η χρονιά. Ένα ρόστερ που δεν είναι ορθολογικό πλέον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σε αυτό κυρίως το δεύτερο κομμάτι της σεζόν, αλλά από την αρχή της χρονιάς τα πράγματα δεν πήγανε καλά. Μια χρονιά που ξεκίνησε κακώς με τον Μαρτίνς από τη στιγμή που η διοίκηση δεν είχε πρόθεση να τον στηρίξει και πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Τα έχουμε ξαναπεί. Όλοι αυτοί οι προπονητές που αλλάξαν, ο Μίτσελ που ήρθε, ο Μίτσελ που έφυγε στο πιο χρήσιμο σημείο της σεζόν. Πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει προπονητή τώρα εν μέσω των play-off, όταν τα παιχνίδια είναι πραγματικά αποφασιστικά, όταν την μπάλα καίει. Να έρθει ο Ανιγκό, ένας προπονητής σαν τον Ανιγκό, ο οποίος έχει μεν εμπειρίες, έχει σπουδές περκαμινές, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση, ξαναλέω, σε αυτό το κομμάτι της σεζόν. Νομίζω ότι μια ομάδα που έχει περάσει όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα και τις τρικυμίες φετινής σεζόν πάρα πολύ δύσκολα θα έμενε μέχρι τέλος τη διεκδίκηση του τίτλου. Ο Ολυμπιακός σε πολλά παιχνίδια είναι η αλήθεια ότι έδειξε την καρδιά του πρωταθλητή και το χαρακτήρα. Το προσπάθησε μέχρι τέλους. Πήρε μια τεράστια νίκη στην Νέα Φιλαδέλφεια, τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας. Πήρε μια μεγάλη νίκη και με τον ΠΑΟΚ στην τρίτη αγωνιστική των play-off. Αλλά κάπου θα έμενε από βενζίνη, θα έμενε από ιδέες. Άλλωστε τα πράγματα στα play-off τράβωσαν από νωρίς. Από την δεύτερη αγωνιστική με την ισοπαλία που παραχώρησε τον Άρη στο Καραϊσκάκι. Το τελευταίο παιχνίδι κιόλας στη δεύτερη θητεία του Μίτσελ.
Και από εκεί και πέρα, όταν χάνεις σερί από τον Παναθηναϊκό, από την ΑΕΚ, σε αυτή τη διαδικασία των play-off, σίγουρα δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα σταθείς σε επίπεδο προαθλητισμού πλέον σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Υπάρχει μια κούρσα για δύο, ξαναλέμε, μέχρι το τέλος της σεζόν. Ξεκινάει από αυτή τη βδομάδα και όλας μεσοβδόμαδα, την Τετάρτη έχουμε αγωνιστική εμβόλυμη, ο δεύτερος γύρος των play-off και πλέον το ενδιαφέρον έγκυται στο ποια ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ ισοβαθμούν στους 72 βαθμούς. Θα δούμε λίγο και το πρόγραμμα στη συνέχεια. Ποια ομάδα θα πάρει την τρίτη θέση που υπό προϋποθέσεις βγάζει στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League και θα εξηγήσω γιατί λέω υπό προϋποθέσεις. Ποια ομάδα βέβαια θα βγει τέταρτη, η χαμένη της μάχης της τρίτης θέσης και ποια ομάδα θα πάρει την πέμπτη θέση, αν θα είναι ο Άρης ή ο Βόλος, πέμπτη θέση που είπαμε, βγάζει, δίνει το τελευταίο εισιτήριο το ευρωπαϊκό για τον δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Να θυμηθούμε λίγο τα εισιτήρια, 5 ομάδες βγάζουμε φέτος στην Ευρώπη, για την επόμενη χρονιά δηλαδή, με την ευχή να έχουν οι ομάδες μια επιτυχημένη πορεία, γιατί έχουμε κατρακυλήσει σαν χώρα στο ranking της UEFA. Η πρώτη θέση, ο πρωταθλητής δηλαδή, βγαίνει στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Η δεύτερη θέση δίνει και αυτή εισιτήριο για το Champions League, στον δεύτερο προγραμματικό γύρο, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Νομίζω δεδομένα είναι πιο δύσκολο μονοπάτι αυτό. Θα δούμε βέβαια πώς θα έχει δημορφωθεί και ο χάρτης το καλοκαίρι. Η τρίτη θέση λοιπόν βγάζει κανονικά στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, ο μόνος μεγάλος στόχος που του έχει μείνει πλέον μέχρι το τέλος σεζόν είναι να κρατήσει την τρίτη θέση που θα του δώσει εισιτήριο για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League αν δεν κατακτήσει το κύπελο ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έχει προκριθεί στον τελικό κόντρα στην ΑΕΚ. Ένας τελικός που δεν ξέρουμε πότε και αν θα γίνει με όλα αυτά τα κωμικοτραγικά που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ΕΠΟ δεν έχει καταφέρει ακόμη να εξασφαλίσει έδρα για τον τελικό του κυπέλου και καταλαβαίνετε ότι τι άλλο μπορείς να περιμένεις για το ποδόσφαιρο μιας χώρας, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της οποίας δεν μπορεί να καταλήξει και έχουμε φτάσει στη τέλη Απριλίου που θα γίνει ο τελικός του κυπέλου. Όπως και να έχει, εάν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το κύπελο και πάρει την τέταρτη θέση, για παράδειγμα, δεν πάει Conference League. Είναι ο Ολυμπιακός αυτός που πάει στο Conference League, στον δεύτερο προγραμματικό γύρο, και παίρνει το εισιτήριο για το Europa League, για το τρίτο προγραμματικό του Europa League. Εάν η ΑΕΚ κατακτήσει το κύπελο και ο Ολυμπιακός κατακτήσει την τρίτη θέση, τότε κανονικά βγαίνει στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Και τέταρτη και πέμπτη θέση βγάζουν στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa Conference League. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλες οι ελληνικές ομάδες το καλοκαίρι να προχωρήσουν. Καταρχάς να πούμε πως το μόνο δεδομένο είναι ότι σίγουρα θα έχουμε μια ομάδα μας σε ομίλους ευρωπαϊκούς του χρόνου. Είναι κάτι θετικό αυτό. Δεν είναι αρκετό όμως βέβαια, χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα. Το λέω αυτό ότι θα έχουμε σίγουρα μια ομάδα γιατί, όπως είπαμε, η πρώτη θέση βγάζει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Εάν αποκλειστεί η πρωταθλήτρια Ελλάδος από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, πάει στα playoffs του Europa League, υποβιβάζεται μια διοργάνωση και αν αποκλειστεί, παίρνουμε το χειρότερο σενάριο πάντα, αν αποκλειστεί και από τα playoffs του Europa League, πάει στη φάση των ομίλων του Conference, υποβιβάζεται πάλι μια διοργάνωση, αλλά προχωράει ένα γύρο, οπότε σίγουρα θα έχουμε στη χειρότερη περίπτωση μια ομάδα μας στους ομίλους του Conference League. Αλλά σαν χώρα, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα. Και είναι πολύ σημαντικό όλες οι ομάδες μας να προχωρήσουν όσο μπορούν περισσότερο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από το καλοκαίρι κιόλας, από τα προκριματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, καταρχάς, τι μας περιμένει την επόμενη αγωνιστική των playoffs, αυτή που έρχεται, την Τετάρτη όλα τα παιχνίδια. Είναι η τελευταία αγωνιστική όπου θα γίνουν τα παιχνίδια σε διαφορετικές ώρες, από την επόμενη αγωνιστική και μέχρι το φινάλε, πάμε σε παιχνίδια που θα γίνουν όλα με ίδια ώρα έναρξης. Αλλά την Τετάρτη έχουμε Βόλος Παναθηναϊκός, αυτό το παιχνίδι ανοίγει το χορό. Πλέον όλα τα παιχνίδια είναι εξαιρετικά κρίσιμα για όλες τις ομάδες. Στις 7 το απόγευμα ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Άρη. Έχουμε Άρης Ολυμπιακός και το ντέρμπι δικεφάλων το βράδυ στις 9 η ώρα ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
Και πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα για τις δύο μονομάχους του τίτλου, οι οποίες έχουν τρία παιχνίδια εντός έδρας και δύο εκτός, και οι δύο. Στα πέντε μάτς που απομένουν, ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, έχει να παίξει το Πανθεσσαλικό με το Βόλιο. Υποδέχεται την ΑΕΚ την Κυριακή 34, 8 ώρα το βράδυ. Αυτό το παιχνίδι είναι ένας τελικός για το πρωτάθλημα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 30 Απριλίου, 8 η ώρα. Υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και έχει δεύτερο σερί εντός έδρας παιχνίδι με δικέφαλο. Έχει το παιχνίδι στο Καρεσιάκι με τον Ολυμπιακό και τελειώνει εντός έδρας με τον Άρη στις 14 Μαΐου. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Να πούμε πως στα πολύ άσχημα χθες βέβαια είχαμε και την εισβολή των οπαδών του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο με τη λήξη του παιχνιδιού, οι οποίοι προκάλεσαν ζήμιες στο γήπεδο, πέταξαν καθίσματα, πέταξαν κροτίδες. Μια πολύ άσχημη εικόνα που πάντα ευχόμαστε να μην τη βλέπουμε στα δικά μας γήπεδα, πάντα την βλέπουμε. Ας ευχηθούμε να μην επαναληφθούν τέτοια περιστατικά. Λοιπόν, πάμε και στο πρόγραμμα λίγο της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει, όπως είπαμε, τον ντέρμπι δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ στην έδρα της, αυτή την Τετάρτη, μεθαύριο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ στη Λεωφόρο, όπως είπαμε, την Κυριακή. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τετάρτη πάλι εμβόλυμη αγωνιστική 3 Μαΐου στις 8 και τελειώνει η ΑΕΚ με δύο παιχνίδια με τον Άρη και τον Βόλο, εκτός με τον Άρη και εντός με τον Βόλο. Αυτό είναι και το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Μια μάχη μέχρι τελικής πτώσεως, όπως φαίνεται. Ένα πολύ μεγάλο τεστ χαρακτήρα για τις δύο ομάδες και φυσικά πολύ μεγάλη αγωνία μέχρι το τέλος για το ποιος θα είναι ο νέος πλέον πρωταθλητής Ελλάδος, η ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο για τη σεζόν 2022-2023. Κάνουμε ένα διάλειμμα για μπάσκετ. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τα δύο πρώτα παιχνίδια με την Φενέρμπαχτσε για την Euroleague, για τα playoffs της Euroleague αυτή την εβδομάδα. Το πρώτο την Τετάρτη 10 παρατέταρτο και το δεύτερο την Παρασκευή στις 9.30 και τα δύο στο ΣΕΦ. Τα δύο πρώτα ο Ολυμπιακός, έχοντας το πλεονέκτημα έδρας, ξεκινάει με δύο εντός έδρας παιχνίδια. Στη συνέχεια πηγαίνει για το τρίτο μάτς στην Κωνσταντινούπολη. Εάν χρειαστεί και τέταρτο, το παίζουν οι δύο ομάδες πάλι στην Κωνσταντινούπολη. Και αν χρειαστεί και πέμπτο, η σειρά επιστρέφει στο ΣΕΦ. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός πέρσι στο πέμπτο παιχνίδι πέρασε, στην αντίστοιχη σειρά με τη Μονακό.
Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία, ελληνική ομάδα, στις EuroLeague που τερματίζει στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας. Ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που κατά γενική ομολογία έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη σε αυτή την regular season. Βέβαια, αυτό δεν της εξασφαλίζει τίποτα από μόνο του. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι το ίδιο σοβαρός, προσιλωμένος στο στόχο του και στα play-off, γιατί πολλές φορές τα play-off μας έχουν χαρίσει ανατροπές, και άλλωστε μην πάμε μακριά, και πέρσι στη σειρά με τη Μονακό, παρά το γεγονός ότι η Μονακό είναι μια εξαιρετική ομάδα και πέρσι ήτανε, ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε. Θυμίζω ότι πήρε δύο νίκες στο ΣΕΦ, όμως η Μονακό απάντησε με δύο νίκες στη Γαλλία και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κριθεί η σειρά σε πέμπτο παιχνίδι, όπως είπαμε, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, λοιπόν. Ολυμπιακός, ο οποίος θα τέθει αντιμέτωπος με την ομάδα του Δημήτρη Τούδη, του coach της Φενέρ και της εθνικής μας ομάδας, με τον Νίκ Καλάθη, με τον πρώην παίχτη του, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, αρκετοί οι γνώριμοι που θα έρθουν στο Φάληρο για τα διπλά αρχικά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Η Φενέρμπαχτσε, η οποία ήταν αυτή που τερμάτισε 8 τελικά, είχαμε ένα θρίλερ στην κανονική διάρκεια, στο φινάλε της κανονικής διάρκειας της EuroLeague, για το ποιες ομάδες θα πάρουν τα τελευταία εισιτήρια. Παρεμπιπτόντως, να πούμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, ότι από του χρόνου έχουμε ένα νέο τρόπο διεξαγωγής. Θα θεσπιστεί το play-in tournament για την EuroLeague. Ήταν κάτι που συζητιόταν αρκετά τη φετινή σεζόν, να καθιερωθεί ένα play-in tournament πριν τα play-offs στα πρότυπα του NBA, όπως κάνει το NBA τις τελευταίες 2-3 σεζόν, αν δεν κάνω λάθος. Το είχαν ζητήσει αρκετοί προπονητές, και αυτό γιατί σε ένα πρωτάθλημα 18 ομάδων όπως είναι η EuroLeague, περνούσαν μέχρι και φέτος 8 στα playoffs. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε πολλές ομάδες αδιάφορες στις τελευταίες αγωνιστικές της regular season. Κάτι που δεν ήταν πολύ καλό για το προϊόν, όπως αντιλαμβανόμαστε. Πλέον θα έχουν μεγαλύτερο κίνητρο και ομάδες που είναι χαμηλότερα στη βαθμολογία στις τελευταίες αγωνιστικές, γιατί στο play-in tournament θα μπαίνουν οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 7η ως την 10η θέση, κάτι αντίστοιχο που γίνεται δηλαδή και στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, το NBA. Ο 7ος θα παίζει με τον 8ο για την 7η θέση, ο 9ος θα παίζει με τον 10ο για να έχει άλλη μια ευκαιρία με τον νικητή, με τον χαμένο, με συγχωρείτε, της μάχης στην 7η με τον 8ο. Επομένως, και πιο ανταγωνιστική θα γίνει η επόμενη διοργάνωση και μεγαλύτερο κίνητρο θα έχουν οι ομάδες που είναι πιο χαμηλά στην βαθμολογία. Λοιπόν, τώρα για τη φετινή σεζόν, εκτός από το Ολυμπιακό Φενέρμπαχτσε, έχουμε φυσικά άλλα τρία ζευγάρια. Το Μονακό Μακάμπι Τελαβίβ, από εκεί όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού εάν περάσει στον ημιτελικό του Final Four. Ρεάλ Παρτιζάν και Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Ο νικητής του Ολυμπιακού Φενέρμπαχτσε θα παίξει με τον νικητή της σειράς Μονακό Μακάμπι Τελαβίβ και ο νικητής του Ρεάλ Παρτιζάν θα παίξει με τον νικητή της σειράς Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης. Μπορεί να έχουμε δηλαδή ένα κλασικό στον έναν ημιτελικό του Final Four. Στο Κάουνας θα γίνει, θυμίζω, το φετινό Final Four. Με την ελπίδα, με την ευχή, η ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός, να φτάσει και μέχρι ακόμα την κατάκτηση της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός που κυνηγάει το τέταρτο ευρωπαϊκό του κύπελλο, το τέταρτο τρόπαιο EuroLeague, το πρώτο μετά από εκείνο το back-to-back και κάνει το 12 και το 13. Και το θερμόμετρο ανεβαίνει στα playoffs της EuroLeague. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ξεκινώντας από αυτή την εβδομάδα όπου έχουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Φενέρ.
playoffs όμως δεν έχουμε μόνο στη EuroLeague, έχουμε και στην Basket League, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είμαστε στον πρώτο γύρο, στον προημιτελικό γύρο των playoffs. Μόνο ένα ζευγάρι έχει ξεκαθαρίσει. Αυτό του Ολυμπιακού με τον Άρη. Έγιναν γρήγορα τα παιχνίδια γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στα playoffs της EuroLeague. Εύκολα ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 κοντρά στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Στις δύο νίκες κρίνεται αυτή η πρώτη φάση. Με 97-73 πήρε το πρώτο μάτσο σεφ και με 58-82 το δεύτερο στην Θεσσαλονίκη, στο Νιγκάλης Χολ. Επομένως, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που έχει περάσει στους ημιτελικούς και από εκεί και πέρα το 1-0 έχει κάνει ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Κολοσσό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γνωρίζει ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του για τα επόμενα δύο χρόνια και είναι ο Εργίνα Ταμάν, ένας από τους κορυφαίους αυτή τη στιγμή Ευρωπαίους προπονητές, ο άνθρωπος που έκτισε την αυτοκρατορία της Ανατολού Εφές τα τελευταία χρόνια στην EuroLeague. Ο άνθρωπος που έχει οδηγήσει την ΕΦΕΣ σε δύο συνεχόμενους τίτλους EuroLeague, σε back-to-back τίτλους στη EuroLeague, το 21 και το 22, και πολύ πιθανό αν δεν υπήρχε διακοπή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση τη σεζόν 2019-20 λόγω κορονοϊού, να την είχε οδηγήσει και σε ένα triple crown. Αλλά η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός ενισχύεται στον πάγκο του με ένα top όνομα προπονητή. Και από εκεί πέρα θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός για να χτιστεί η ομάδα της επόμενης σεζόν. Ήδη έχουν κάνει εμφάνισή τους κάποια ονόματα που αφορούν μερικούς κορυφαίους μπασκετμπολίστες. Θα δούμε τους επόμενους μήνες πώς θα χτιστεί η ομάδα του Παναθηναϊκού, που θέλει να αρχίσει να κάνει δική της αντεπίθεση μετά από κάποια χρόνια αυτοκρατορία σίγουρα του Ολυμπιακού. Θα δούμε τι θα συμβεί και στο φετινό πρωτάθλημα. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είναι ο Παναθηναϊκός που γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια και στη EuroLeague φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει ανταγωνιστικός και φέτος πέταξε λευκή πετσέτα από νωρίς όσον αφορά την προσπάθειά του να προκριθεί στα play-off. Επομένως, με αρχή τον Αταμάν στον πάγκο του, θέλει να ξεκινήσει την γύρω αντεπίθεση να ξαναμπεί στον δρόμο των επιτυχιών. Πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό, ο Αταμάν. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη στα νέα του τριφυλιού στο μπάσκετ. Έχει κάνει το 1-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Κολοσσό με 85-76, παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Ρόδου προσπάθησε πάρα πολύ μέσα στο ΆΚΑ, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το 1-0 κόντρα στον Προμηθέα με 78-75, δύσκολα πήρε το πρώτο παιχνίδι. Και το Περιστέρι έκανε το 1-0 κόντρα στην ΑΕΚ, 87-73 η ΑΕΚ, η οποία αποκλείστηκε πρόσφατα και από το Champions League στο μπάσκετ, χάνοντας από τη Χάπουελ στο Ισραήλ. Στο παιχνίδι εδώ, στα Λιώσια, δυστυχώς είχαμε πολλά παρατράγουδα, σοβαρά επεισόδια, πράγματα που δεν θέλουμε να βλέπουμε στα γήπεδα. Τα δεύτερα παιχνίδια είναι αυτή την εβδομάδα, στα μάτς που αναφέραμε. Κολοσσός Παναθηναϊκός και Προμηθέας ΠΑΟΚ την Τετάρτη, 4 παρατέρα το και 7 και 4 αντίστοιχα, και ΑΕΚ Περιστέρι την Πέμπτη στις 7 και 4. Ο Ολυμπιακός, που έχει ήδη περάσει τα ημιτελικά, αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ Προμηθέας στους 4, ενώ η ομάδα θα περάσει από το Παναθηναϊκός Κολοσσός, παίζει με τον νικητή του Περιστέρι ΑΕΚ. We'll be right back.
και λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι μέσα αυτές τις μέρες μεσολάβησαν, είχαμε και την εξαγωγή των ευρωπαϊκών προημιτελικών, Champions League, Europa League και Conference League. Γνωρίζουμε πλέον τα ζευγάρια των ημιτελικών, το Final Four, αυτό που έτσι, στις τρεις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχαμε την Manchester City να περνάει το εμπόδιο της Bayern, νικώντας με 3-0 στο Manchester και φέρνοντας 1-1 στο Μόναχο. Είχαμε τη Real να περνάει πιο εύκολα από ό,τι ίσως περιμέναν πολύ το εμπόδιο της Chelsea, με 2 νίκες 2-0 σε Μπερναμπέου και σε Stamford Bridge, μια Chelsea η οποία είναι βυθισμένη σε πολύ μεγάλη κρίση εδώ και αρκετούς μήνες. Φυσικά είχαμε τους δύο θριάμβους των ομάδων του Μιλάνου, τη Μίλαν να περνάει το εμπόδιο της Νάπολης στο Ιταλικό εμφύλιο με 1-0 νίκη στο San Siro και με 1-1 ισοπαλία στο Diego Armando Maradona, και την Ίντερ να περνάει το εμπόδιο της Μπενφίκα νικώντας 2-0 στην Πορτογαλία και φέρνοντας 3-3 στο Μιλάνο, στο Giuseppe Meazza. Και πλέον έχουν μείνει 4 τους, Real Madrid, Manchester City και Milan Inter. Όταν θα πλησιάζουν τα παιχνίδια θα έχουμε πολλά περισσότερα φυσικά να πούμε για τα ευρωπαϊκά ημιτελικά, για τους ημιτελικούς του φετινού Champions League. Παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το Real Manchester City ήταν το ζευγάρι που το είδαμε και πέρσι με τη Real σε δύο επικά παιχνίδια να βγαίνει νικήτρια με αυτόν τον απίστευτο τρόπο, με το 2-1 που το έκανε στο φινάλε του δεύτερου παιχνιδιού και τη νίκη με 3-1 στην παράταση, ενώ μας είχαν χαρίσει ομάδες και ένα φοβερό 4-3 στο πρώτο μάτς. Και το Milan Inter είναι ένα derby Milan, derby della Madonnina στο Champions League. Είχαμε να το δούμε 18 χρόνια από την προημιτελική φάση του 2005, τότε που είχε πάρει η Milan μια νίκη στα χαρτιά στον επαναληπτικό λόγο επεισοδίων που έκαναν οι οπαδοί της Inter. Αλλά σε ημιτελικό έχουμε να δούμε derby Μιλάνου 20 χρόνια από το 2003, τότε που είχε πάρει η Μίλαν την πρόκριση λόγω του εκτός έδρας γκολ. Αυτό είναι το παράδοξο, γιατί πήρε πρόκριση λόγω του εκτός έδρας γκολ, ενώ οι δύο ομάδες μοιράζονται την ίδια έδρα, αλλά αυτό ήταν ο κανονισμός βέβαια. Και πήγε στο Manchester αργότερα για να παίξει ένα ακόμη ιταλικό εμφύλιο με τη Juventus για να πάρει στα πέναλτι το έκτο της τότε, το 2003, Κύπρο Πρωταθλητρών Παύλα Champions League. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ημιτελικοί. Θα γίνουν 9 και 10 Μαΐου τα πρώτα παιχνίδια, επομένως έχουμε ακόμη καιρό μπροστά μας. Όταν θα κάνουμε την εκπομπή πριν από τους ημιτελικούς της Champions League, θα αφιερώσουμε το μεγαλύτερο μέρος στο να μιλήσουμε για τους ημιτελικούς. Έχουν διαμορφωθεί και οι ημιτελικοί του Europa League, με το Juventus Sevilla και το Bayer Leverkusen Roma. Γενικά φαίνεται ότι είναι η χρονιά των Ιταλών στα ευρωπαϊκά κύπελα. Έχουμε δύο ομάδες ιταλικές στο Champions League, στα ημιτελικά, που παίζουν μάλιστα και μεταξύ τους. Έχουμε άλλη μία ιταλική ομάδα στα ημιτελικά του Europa League, τη Ρώμα, και έχουμε και άλλη μία ιταλική ομάδα στα ημιτελικά του Conference League, που είναι η Φιωρεντίνα. Στα ημιτελικά του Europa League, λοιπόν, έχουμε το Juventus Sevilla και το Roma Leverkusen. Leverkusen εξαιρετική υπό τους οδηγούς Τσάμπι Αλόνσο, μεταμορφωμένη, χαίρεσαι πραγματικά να τη βλέπεις. Παίζει φοβερό ποδόσφαιρο. Πάντα το πρόβλημα της Leverkusen ήταν ότι όταν έφταναν τα κρίσιμα στο να διεκδικήσει έναν τίτλο, δηλαδή εκεί πάντα τα θαλάσσωνε. Θα δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι φέτος. Και μιλάω για το Europa, γιατί αυτό τον τίτλο διεκδικεί. Στο πρωτάθλημα απλά κυνηγάει να βγει Ευρώπη. Έχει να κερδίσει κύπελλο UEFA από το 88 η Leverkusen, 35 χρόνια. Θυμίζω. Η Ρώμα έδειξε φοβερό χαρακτήρα σε μια καυτή έδρα. Δημιουργούν φοβερή ατμόσφαιρα, ειδικά φέτος. Η οπαδή της Ρώμα νίκησε με ανατροπή την Φέγενορντ, γιατί είχε χάσει 1-0 στο Ρότερνταμ. Την νίκησε με 3-1, με 4-1, με συγχωρείτε, στην παράταση και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Η Ρώμα θέλει μετά το Conference League που πήρε πέρσι κόντρα στη Φέγενορντ, μάλιστα, την ομάδα που απέκλεισε, να πάρει και το Europa League. Θα είναι τρομερό επίτευγμα για τον Ζωζέ Μουρίνιο, εννοείται, και για τον ίδιο το σύλλογο, να πάρει δεύτερο σε ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και το Juventus Sevilla φυσικά. Η Sevilla είναι η ομάδα που ξέρει όσο καμία άλλη τον δρόμο για την επιτυχία για το Europa League. Πέρασε τη Manchester United, μια τραγική United στη revanche του Sanchez Pizjuan. 3-0 η νίκη της, ενώ είχε φέρει 2-2 στο Old Trafford, ενώ έχανε 2-0 η Sevilla. Η Sevilla ουσιαστικά έδειξε ότι σε ό,τι κατάσταση και αν είναι, γιατί είναι στα χαμηλά πατώματα του Ισπανικού Πρωταθλήματος, πολύ μέτρια όλη τη χρονιά. Το Europa League, η Ευρώπη είναι πάντα μια διαφορετική ιστορία. Και το Europa League το ξέρει σαν την παλάμη της. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ίσως είναι έστω και λίγο φαβορή και κόντρα στην Juventus, που πέρασε από τη Sporting Λισαβόνας. Λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές ότι το Europa είναι η μόνη διέξοδος της Juventus για να βγει Champions League του χρόνου, αν το κατακτήσει. Βέβαια τώρα της επιστράφηκαν οι βαθμοί από το σκάνδαλο Plus Valencia.
που την είχε συνταράξει στα μέσα της χρονιάς. Της επιστράφηκαν 15 βαθμοί και είναι μέσα στην τετράδα. Αλλά τα έχει θαλασσώσει το Ατλετέα και στο πρωτάθλημα. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα αυτή που έκανε από την Νάπολη χθες το βράδυ με 0-1. Μια Νάπολη που παρεπιπτόντως μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα το επόμενο Σαββατοκύριακο, εάν νικήσει τη Σαλερνιτάνα και χάσει βαθμούς η Λάτσιο από την Ίντερ. Το περιμένουν άλλωστε πώς και πώς, απλά τυπικά πρέπει να τελειώσει και του Ναπολιτάνους για να ξεσπάσουν σε πανηγύρια που ήδη έχουν αρχίσει στον Ιταλικό Νότο. Είναι λοιπόν στην τετράδα η Γιουβέντους αφού της επιστρέφηκαν βαθμοί. Βέβαια θα έχουμε νέα εκδίκαση, δεν είναι ούτε αυτό οριστικό. Αλλά σίγουρα θέλει και τη διάκριση μέσω του Europa League. Είναι πολύ ενδιαφέροντες οι ημιτελικοί και στο Europa. Και ειδικά νομίζω και το Leverkusen Roma θα μας χαρίσει δύο πολύ θεαματικά ζευγάρια. Θα δούμε τι θα συμβεί. Και υπάρχει και το Conference όπου έχουμε τα ζευγάρια Φιωρεντίνα Βασιλεία και West Ham Alkmaar. Η Alkmaar του Παυλίδη και του Χατζηδιάκου που πέρασε στα πέναλτι από την Anderlecht. Η Φιωρεντίνα που καρδιοχτύπησε αλλά πέρασε τη Λεχ Πόζναν. Είχε νικήσει 1-4 στην Πολωνία. Προηγήθηκε 3-0 με στην Ιταλία η Πόζναν και ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα. Αλλά βρήκε 2 γκολ στο τέλος η Φιωρεντίνα και έσωσε την παρτίδα. Δεν είναι και στα καλύτερά της ούτε η Φιωρεντίνα και στο ιταλικό πρωτάθλημα φαίνεται αυτό. Η West Ham πέρασε και αυτή. Και το επόδιο της Γάνδης πέρασε η West Ham. Και η Alkmaar, όπως είπαμε, πέρασε το εμπόδιο της Anderlecht, τα πέναλτι. Α, και ναι, η Βασιλεία πέρασε το εμπόδιο της Νις σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ με ανατροπή στο τέλος, στην παράταση, με 1-2 πήρε την νίκη η Βασιλεία στην Νίκαια. Πολύ σπουδαία υπόθεση για αυτές τις ομάδες που είναι στα ημιτελικά της τρίτης τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν έχουν κάποια ευρωπαϊκή επιτυχία στη σύγχρονη ιστορία τους, εννοείται. Και είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο να κατακτήσουν αυτό το ευρωπαϊκό κύπελο. Μιας και λέγαμε για την Τζέλσι προηγουμένως, διαβάζω εδώ ότι είναι κοντά σε συμφωνία με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο για να αναλάβει ο Αργεντινός τεχνικός την τεχνική της ηγεσία. Η Τσέλσι που βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση, είναι στην 11η θέση στην Premier League. Πολύ δύσκολα θα διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και μάλλον θα έχει μόνο χωρίς υποχρεώσεις την επόμενη σεζόν και προσπαθεί να χτίσει την ομάδα του μέλλοντος έχοντας κάνει τεράστιες επενδύσεις φέτος που δεν έχουν πιάσει τόπο. Έτσι έχει διαμορφωθεί το τοπίο στα ημιτελικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα που ήδη ξεκίνησε δεν έχουμε ευρωπαϊκά κύπελλα, ούτε αυτήν ούτε την επόμενη, αλλά έχουμε σημαντικά παιχνίδια μεσοβδόμαδα. Για παράδειγμα, έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική στην Αγγλία και στην Ισπανία και έχουμε και τα ημιτελικά του κυπέλου στην Ιταλία. Έχουμε και τα δικά μας βέβαια τα play-off, τα είπαμε νωρίτερα, αναφερθήκαμε σε αυτό. Στην Αγγλία έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική και όχι απλά έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική, έχουμε το αποφασιστικό παιχνίδι για τον τίτλο όπως όλα δείχνουν. Βέβαια υπάρχουν ακόμη αρκετές αγωνιστικές, αλλά η κόντρα Manchester City Arsenal, με την Arsenal να είναι στο συν 5 από τη City αλλά με δύο παιχνίδια παραπάνω, οπότε καταλαβαίνετε πως αυτό το παιχνίδι είναι τελικός. Η Arsenal η οποία έχει στραβοπατήσει τα τελευταία μάτς. Επικό το παιχνίδι της Παρασκευής κόντρα Southampton. Ένα παιχνίδι που όλοι το θεωρούσαν διαδικαστικού χαρακτήρα γιατί έπαιζε ο πρώτος με τον τελευταίο, αλλά αυτά δεν υπάρχουν στην Premier League. Η Southampton προηγήθηκε 0-2 και 1-3 στο Emirates. Το παιχνίδι ήταν 3-1 για τη Southampton στο 88 και έγινε 3-3. Η Arsenal έδειξε χαρακτήρα έστω και στο τέλος, έσωσε το βαθμό. Κάτι μπορεί να είναι και αυτό για το τέλος, κάτι μπορεί να της δώσει αυτό στο τέλος. Αλλά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον το τοπίο στην Premier League, η City δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση, έχει συνεχώς νίκες. Πήρε τώρα το Σαββατοκύριακο και την πρόκριση στο τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, κόντρα στην Sheffield. Πρόκριση πήρε και η Manchester United στα πέναλτι, πολύ σημαντικό για να γιατρέψει και τις πληγές από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, στα πέναλτι κόντρα στην Brighton και έτσι θα έχουμε ντέρμπι του Μάντσεστερ στο τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, στο Wembley στις 3 Ιουνίου. Πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η City πάει ολοταχώς για το treble. Είναι μέσα και στις 3 διοργανώσεις, πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League. Να δούμε ποιος θα της χαλάσει τα σχέδια. Η Arsenal είναι 5 βαθμούς μπροστά της στο πρωτάθλημα, αλλά έχει και 2 παιχνίδια παραπάνω. Η City έχει 2 παιχνίδια λιγότερο. Θα κρίνει, με συγχωρείτε, πάρα πολλά το παιχνίδι την Τετάρτη το βράδυ στο Etihad. Αν η Arsenal καταφέρει
να βγει αλόβητη από αυτό το μάτς, πόσο μάλλον να πάρει την νίκη, τότε νομίζω πως θα βλέπει μπροστά της διάπλατα το δρόμο για τον τίτλο. Βέβαια, εάν μείνει στην ισοπαλία αυτό το παιχνίδι, πάλι η City θα έχει την ευκαιρία με δύο νίκες στα παιχνίδια που χρωστάει να την προσπεράσει. Επομένως, το ιδανικό για την Arsenal είναι να πάρει διπλό στο Etihad, καθόλου απλό. Μια City φοβερά φορμαρισμένη, ξαναλέω, με το Haaland σε δαιμονιώδη κατάσταση. Τα έχουμε άλλωστε ξαναπεί για τα φοβερά ρεκόρ που έχει σπάσει ο Haaland φέτος. Αλλά από τα παιχνίδια που έχουμε μεσοβδόμαδα είναι αυτό που ξεχωρίζει όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Manchester City Arsenal, Τετάρτη στις 10. Υπάρχουν βέβαια και άλλα πολύ κρίσιμα παιχνίδια στην Premier League. Wolves Crystal Palace, Aston Villa Fulham, Leeds Leicester, Forest Brighton, Chelsea Bradford, West Ham Liverpool, City Arsenal, Southampton Bournemouth, Everton, Newcastle, Tottenham Manchester United, και αυτό Derby, τα παιχνίδια που έρχονται μεσοβδόμαδα. Και μιας και είπα για Newcastle και Tottenham, εντάξει, νομίζω κανείς δεν περίμενε να δει αυτό που πραγματικά συνέβη στο St. James Park χθες το μεσημέρι, με την Newcastle στο 21 να είναι μπροστά 5-0 κόντρα στην Tottenham. Αυτό έφερε και την απόλυση του Στελίνη, του υπηρεσιακού προπονητή, κάτι που το βλέπουμε εξαιρετικά σπάνια, δεν το θυμάμαι άλλη φορά. Να απολύεται ο υπηρεσιακός προπονητής που είχε μπει στη θέση του Κόντε. Συνήθως ο υπηρεσιακός προπονητής κάθεται μέχρι το τέλος σεζόν, μέχρι κάποια παιχνίδια, μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης, ο κανονικός προπονητής, αλλά τώρα έχουμε απόλυση και του υπηρεσιακού. Φυσικά ως συνέπεια της βαριάς ήττας με 6-1 σε αυτό το φοβερό παιχνίδι που έγινε στο St. James Park με μια απίστευτη Newcastle, η οποία με τέτοιες εμφανίσεις πολύ δύσκολα βέβαια θα χάσει θέση στην τετράδα και στο Champions League της επόμενης περίοδου μετά από 20 χρόνια. Ήταν το πιο γρήγορο 5-0 μετά το 2019. Ένα ρεκόρ που ανήκε στη City σε ένα παιχνίδι κόντρα στη Watford, τότε η ομάδα του Guardiola. Το ισοφάρισε η Newcastle με αυτό το φοβερό 5-0 με δύο γκολ του Ζουέλτον, δύο του Ισακ, ένα του. Δύο γκολ, συγχωρείτε, του Μέρφυ, ένα του Ζουέλτον, δύο του Ισακ και άλλο ένα του Κάλουμ Βίλσον. Το φοβερό 6-1 με το 5-0 στο 21ο λεπτό. Και γενικά η Premier League συνεχίζει και μας χαρίζει απίστευτες συγκινήσεις. Μόνο αυτή την αγωνιστική είχαμε το φοβερό 6-1 της Newcastle με κόντρα στην Tottenham. Είχαμε το φοβερό 3-3 της Arsenal Southampton, το φοβερό 3-2 της Liverpool με την Forest. Κανένα παιχνίδι δεν είναι προδιαγεγραμμένη η μοίρα του και η εξέλιξή του στην Premier League. Στην Ισπανία είχαμε χθες το ντέρμπι το σημαντικό Barcelona Atletico. Μεγάλη νίκη για την Barcelona με 1-0, η γνωστή της συνταγή φέτος. Έχει κερδίσει πολλά παιχνίδια έτσι. Διατήρησε το συν 11 από τη Real, 8 αγωνιστικές από το τέλος και περιμένει απλά να στεφθεί και τυπικά πρωταθλήτρια Ισπανίας μετά το 19 για πρώτη φορά. Η Μπαρτσελόνα πρέπει να σας πούμε πως έχει δεχθεί μόλις 9 γκολ σε 30 αγωνιστικές στην Ισπανία. Είναι η κορυφαία επίδοση στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων μετά από 30 αγωνιστικές και πώς αλλιώς. Είναι τρομερά μικρός ο αριθμός, έστω και για ομάδες αυτού του επίπεδου. 9 γκολ παθητικό μόνο σε 30 παιχνίδια στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Πραγματικά απίστευτο. Και ο Τερ Στέγγεν ισοφάρισε το ρεκόρ του Κλάουντιο Μπράβο. Με 23 clean sheets, 23 φορές έχει κρατήσει με στιγμής απαραβίαστη την εστία του στο Ισπανικό Πρωτάθλημα φέτος και αν την κρατήσει άλλη μία θα ξεπεράσει το ρεκόρ, πραγματικά απίστευτο επίτευγμα. Έχουμε πολύ μια αγωνιστική και στην Ισπανία. Αύριο παίζει η Real για παράδειγμα με την Ζιρόνα, η Μπαρτσελόνα παίζει με την Ράγιο την Τετάρτη. Αλλά εκεί η μάχη του τίτλου θεωρείται ότι έχει κρυθεί. Και έχουμε και ημιτελικά κυπέλλου Ιταλίας, ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι την Τετάρτη, Derby d'Italia, Inter Juventus, ο επαναληπτικός του 1-1 του Τωρίνο και Fiorentina Cremonese είναι ο άλλος ημιτελικός, για να δούμε ποιο θα είναι και το ζευγάρι στον τελικό του κυπέλλου Ιταλίας.
κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε για απόψε. Η εκπομπή πρωτοσκόρερ ήταν παρέα σας για αυτήν την ώρα εδώ όπως κάθε βράδυ Δευτέρας. Θα τα ξαναπούμε πιθανότατα σε 2 εβδομάδες από σήμερα και θα είναι η επόμενη εκπομπή κυρίως αφιερωμένη στα ευρωπαϊκά ημιτελικά που μας περιμένουν. Θα έχουμε να πούμε πολλά και περισσότερα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για τις ημιφιναλίστ του Champions League αλλά και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών διοργανώσεων και να σχολιάσουμε και οτιδήποτε αφορά την αθλητική επικαιρότητα εκείνες τις ημέρες. Ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν στα μικρόφωνα του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV. Εύχομαι να έχετε καλό βράδυ, καλή εβδομάδα και εμείς τα ξαναλέμε από αυτή τη συχνότητα εδώ και πάλι παρέα. Γεια σας, να είστε καλά.